διότι μόνο από τις δυσκολίες της ζωής μπορεί εκείνος να μας βγάλει έξω. Και ο μεγαλύτερος πειρασμός της ζωής μας είναι η απιστία στην οποία περιείπομαι. Μόνο όταν επανέλθομαι στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε τι εκείνος εξουσιάζει στην ζωή μας. Όμως ας αναφωνήσουμε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, διότι μας έστειλε τον μεγάλον Αγιό μας, τον Πατέρα και Προστάτη μας, εκείνος ο οποίος ποτέ δεν εφίστη κόπον, αλλά πάντοτε βρέεται ενώπιον του Κυρίου μας που έχει παρησία και σκεπάζει αυτόν τον λαόν των ευλογημένων. Και τότε και τώρα, και τότε διέσωσε την ίσον και το λαόν του από πολλούς πειρασμούς, από την πανόλη και την ασθένεια, την ποικίλη, από την πείνα και την φτώχεια, από την δοκιμασία. Και σήμερα είναι εκείνος ο οποίος, χωρίς εμείς να το κατανοούμε, είναι στο κέντρο της ζωής μας και μας σκεπάζει και μας διασώζει από τον σύγχρονο πειρασμό. Ω αγαπητοί μου αδελφοί, ας στρέψουμε τα μάτια μας στον Αγιό μας και δια του Αγίου μας εις τον Κυριόν μας, διότι είναι ο μόνος ο μπορεί να διασώσει την ζωή μας και να μας περάσει από την ζωή της χωράς στην ζωή της αφθαρσίας, από την ζωή του θανάτου στην ζωή της αφανασίας. Τότε μόνο καθώς θα διερχόμεθα την Αγία και μεγάλη εβδομάδα και θα τον βλέπουμε πάσχοντα, ανερχόμενον επί του σταυρού, τα φέντα εν το μνήμα τη και αναστάντα εκ των νεκρών, τότε μπορεί πραγματικά να καταβγάσει την ζωή μας το φως της Αναστάσεως, τις πρεσβείες του Αγίου μας, του μεγάλου Πατρός μας, Σταυματουργού Σπυρίδωνος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Θέλω να ευχηθώ ιδιαίτερα στους αγαπητούς μου πατέρες και εν Χριστώ αδελφούς, τους συνοδοιπόρους στο έργο της τοπικής μας Εκκλησίας, στην κυρία Βουλευτή, στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και σε όλους τους τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο των εν Κερκύρα ομοιοκαθολικών αδελφών μας, αλλά και όλους τους άρχοντας του τόπου, τους εκπροσωπούντας όλες τις αρχές. Ιδιαίτερα όμως εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, χριστιανοί, που κατακλείσατε πραγματικά τους δρόμους της πόλεως μας, με ευχηθώ χρόνια πολλά και ευλογημένα, ευλογημένο Πάσχα και ευλογημένη Ανάσταση. Αμήν.